Καλησπέρα. Θα δείξω σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή Έγραφα Google μέσα από το tablet ή το κινητό. Αφού λοιπόν την εγκαταστήσουμε από το Play Store, υπάρχει και για iOS εκδοσή. Την ανοίγω λοιπόν εδώ. Βλέπουμε ότι συγχρονίζεται αυτόματα με το Google Drive και βλέπει ότι έγγραφο έχω ήδη δημιουργήσει. Μπορώ να ανοίξω ένα έγγραφο αλλά μπορώ να δημιουργήσω με το κουμπάκι εδώ το συν και να αρχίσω να πληκτρολογώ το κείμενό μου. Και βλέπουμε εδώ πάνω είναι η εργαλειοθήκη, μπορώ να κάνω μορφοποίηση όπως γνωρίζω και από τον επεξεργαστή κειμένου, όλους, γενικά τους επεξεργαστές κειμένου. Αν θέλω να κάνω μορφοποίηση με στυλ, για παράδειγμα με το κουμπάκι εδώ, να επιλέξω στυλ κεφαλίδα 1 και να γράψω λοιπόν εδώ την κεφαλίδα μου. Μπορώ να κάνω και λίστες με το κουμπάκι εδώ. Για να βγάλω τη λίστα ξαναπατάω και υπάρχει και ένα είδος λίστας του Do όπου έχει αυτό το κουτάκι και τη βγάζω έτσι. Δεν θα δείξω πολλά για τη μορφοποίηση γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι γνωστά. Θα δείξω λοιπόν πως εισάγω άλλα αντικείμενα. Μπορώ να εισάγω ένα σύνδεσμο αν τον έχω αντιγράψει κάπου ή μπορώ να κάνω σύνδεσμο και πάνω σε ένα κείμενο και μπορώ να κάνω αναζήτηση για να βρω το σύμβεσμό. Ή να εισάγω, μπορώ, εικόνα είτε από τις φωτογραφίες μου, είτε να τραβήξω μια φωτογραφία αυτή τη στιγμή ή να κάνω αναζήτηση στον ιστό. Θα κάνω, λοιπόν, την αναζήτηση. Μπορώ εγώ με την φορετική πληρολογική να δείξουμε και αυτό, γάτα. Κάπως μπερδεύτηκε εδώ, θα το ξανακάνω. Εικόνα από τον ιστό γάτα. Ωραία, μου βρήκε τη γάτα, φωτογραφίες από γάτες, εισάγω την εικόνα και αν θέλω επιλέγω την εικόνα και μπορώ έτσι να τη... Συγγνώμη, χ εδώ, επιλέγω την εικόνα και μπορώ να αλλάξω τον τρόπο αναδίπλωσης, δηλαδή να είναι, πρώτη πάω εγώ, να είναι αποσπασμένο κείμενο, που σημαίνει ότι το κείμενο θα είναι πάντα επάνω και κάτω από την εικόνα. Και αν θέλω μπορώ να τη μεγαλώσω. Και βλέπω εδώ ότι μπορώ να εισάγω και πίνακες, αν θέλω. Και αν επιλέξω το τετραγωνάκι εδώ μπορώ να κάνω την διαγραφή του πίνακα. Ένα άλλο βασικό, όταν θέλουμε να αλλάξουμε σελίδα, δεν κάνουμε το κλασικό που κάνουν όλοι, πατάμε το Enter. Αν θέλω να εξαναγκάσω αλλαγή σελίδας, εισάγω μία αλλαγή σελίδας και βλέπουμε ότι αλλάζει σελίδα αυτόματα. Και μπορώ λοιπόν το έγγραφο εδώ να κάνω διάφορα πράγματα, ορθογραφικό έλεγχο, να αλλάξω τη διαμόρφωση αν θέλω άλλο προσανατολισμό, να αλλάξω το χρώμα αν θέλω τη σελίδα. Καλύτερα πως κάνω άσπρο πάλι. Και διάφορες άλλες επιλογές. Να το αποθηκεύσω πρώτα εγώ εδώ. Με το κουμπάκι το συν. Αποθηκεύτηκε τώρα. Βγαίνω έξω και βλέπω υπάρχει το εγγραφό μου, μπορώ να το ξανανοίξω, να, το προβάλλω δηλαδή εδώ, να αλλάξω αν θέλω το όνομα. Και αν θέλω με το μολυβάκι να το ξαναεπεξεργαστώ. Τώρα η κοινή χρήση γίνεται όπως με όλα τα έγγραφα Google, μπορώ από τη λίστα αρχείων εδώ να επιλέξω κοινή χρήση ή και από αφού το προβάλλω το αρχείο έχει το κουμπάκι εδώ της κοινή χρήση υπάρχει και στην επεξεργασία το κοινή χρήση και εξαγωγή και μπορώ να κάνω είτε κοινή χρήση ιδιωτικά να γράψω εδώ κάποιο όνομα κάποιο email από συνεργάτη μου αν το έχω σε επαφές θα το βρει κατευθείαν αλλιώς πρέπει να βάλω το Gmail, το κανονικό ή αν θέλω να το κάνω διαμοιρασμό δημόσια με σύνδεσμο, πατάω εδώ μη κοινόχρηστο και αλλάζω αυτή τη ρύθμιση να μην είναι περιορισμένο να το κάνω αλλαγή, να είναι ξαναπατάω εδώ όσοι διαθέτουν το σύνδεσμο. Και τώρα, αυτό μια φορά γίνεται. Τώρα, κάθε φορά που θα πηγαίνω εδώ θα πατάω εδώ το κουμπάκι, θα αντιγράφω το σύνδεσμο στο πρόχειρο και με αυτό θα μπορώ να το διαμοιράσω δημόσια. Και μπορώ να θέλω να κάνω και από εδώ πάλι αντιγραφή του συνδέσμου, να κάνω αποστολή ενός αντιγράφου ή αποθήκευση ως, εδώ είναι χρήσιμο να θέλω να το κάνω σε άλλη μορφή, για παράδειγμα είτε σε PDF ή σε μορφή του Microsoft Office. Θα το κάνει λοιπόν εν θα δημιουργήσει ένα αντίγραφο σε μορφή βλέπουμε εδώ docx το οποίο και αυτό θα μπορώ να επεξεργαστώ και θα υπάρχει όμως ως αντίγραφο δηλαδή εδώ είναι το έγγραφο Google αριστερά βλέπετε και εδώ είναι το έγγραφο του Office που δημιούργησε. Αυτά λοιπόν τα βασικά για την εφαρμογή έγραφα Google σε κινητό ή σε tablet.